κατά το δυνατόν να μεταφέρουμε τα βάρη στους πολίτες και αφετέρου να διασφαλίσουμε μια νέα αναπτυξιακή προοπτική. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε μεταρρυθμίσεις ακόμα και αν υπάρξουν σοβαρές αντιδράσεις. Δεν μπορεί να λέγεται από κανέναν ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι έτσι έμαθε τα πράγματα και δεν δέχεται ούτε να αλλάξουν ούτε καν να τα συζητήσει. Η λογική της στασιμότητας και της συντήρησης κατάντησε την Ελλάδα ουραγό στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε μεγάλο τμήμα της ομιλίας του στο βασικό μέτοχο, αναγνώρισε τις δυσκολίες που υπάρχουν, επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ και δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους τη μάχη κατά της διαπλοκής. Οι δυσκολίες τονώνουν την αποφασιστικότητά μας. Νικητές στη σύγκρουση με τη διαφθορά, νικητές στη σύγκρουση με την ασυδοσία και την υποκρισία θα είναι οι πολίτες. Κάποιοι επιλέγουν την υπονόμευση. Είναι τουλάχιστον περίεργο το γεγονός ότι ενώ ψηφίσαμε μαζί με την αξιωματική αντιπολίτευση τη συνταγματική ρύθμιση για το βασικό μέτοχο, σήμερα εμείς την υπερασπιζόμαστε και εκείνοι την υπονομεύουν. Ο Κώστας Καραμαλής απέρριψε την πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για έτοιμο ψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα και δύο μέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ένα μήνυμα στον Τούρκο Πρωθυπουργό. Ελπίζω σε μια δημιουργική συζήτηση με τον Τούρκο ομολογό μου τις αμέσως επόμενες μέρες. Και βέβαια είναι αυτονόητο πως αναμένουμε το ταχύτερο δυνατό την ανταπόκριση της Τουρκίας στις υποχρεώσεις που ανέλαβε για το πρωτόκολλο τελωνιακής συνεργασίας. Δημήτρη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ξεκάθαρα πλέον ότι θα μετακυλιστούν κάποια βάρη και στους πολίτες. Ναι, είναι η πρώτη φορά που ο Κώστας Καραμαλής, έστω και με αυτόν τον τρόπο, με το ότι κατά το δυνατόν δεν θα μετακυλιστούν τα βάρη, αναφέρεται στα νέα μέτρα τα οποία έρχονται. Μέτρα δύσκολα από ό,τι φαίνεται και με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μάλλον και με επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού τις επόμενες μέρες θα έχει κρίσιμες συναντήσεις στις Βρυξέλλες τόσο ο Κώστας Καραμαλής όσο και ο Γιώργος Αλογοσκούφης. Επίσης, ο κύριος Καραμαλής στην ομιλία του αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι στο βασικό μέτωχο και από ό,τι φαίνεται εκεί η γραμμή την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, ότι λειτουργεί κατ' επιταγή του Συντάγματος και ο νόμος είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα. Και δεύτερον, προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες για όσα έχουν γίνει και στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και τι απάντησε πριν από λίγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αθανασάκης, τον κύριο Καραμαλή. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, αντί να απολογηθεί στους Έλληνες πολίτες για τον ένα χαμένο χρόνο για την Ελλάδα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζει να επαναλαμβάνει μονότονα τις προεκλογικές του ομιλίες για το τι θα κάνει στο μέλλον. Πέρα από το «για όλα φταίει το ΠΑΣΟΚ», το μόνο που έχει να επιδείξει αυτή η κυβέρνηση, το μόνο που εισπράττει ο ελληνικός λαός από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι η έλλειψη ειλικρίνειας, η ασυνέπεια και η αναξιοπιστία της. Τώρα, πέρα από αυτό, τα λεβέντικα για τη διαπλοκή και τη διαφθορά, στα οποία κατέφυγε και σήμερα ο κύριος Καραμαλής, και η προσπάθεια της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας να κρυφτεί πίσω από το Σύνταγμα, είναι απλώς ο φερετζές της ανικανότητας, της κομματικής εμπάθειας και της διευθέτησης συμφερόντων. Την υπονόμευση ας την αναζητήσει ο κύριος Πρωθυπουργός στα έργα της κυβέρνησής του, στα έργα του ίδιου προσωπικά. Μάλιστα. Ακούσαμε, Δημήτρη, την απάντηση της αντιπολίτευσης. Είχε όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η ομιλία του κυρίου Μεϊμαράκη, έτσι δεν είναι? Πράγματι, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ισοκομματικό επίπεδο η ομιλία του κυρίου Μεϊμαράκη. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, πρώτον, απίθυνε προειδοποίηση προς τα κομματικά στελέχη, προς τα κυβερνητικά στελέχη μάλλον, που συμμετέχουν σε διασπαστικά ψηφοδέλτη, αυτό βεβαίως και εν ώψη δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών, ότι δεν έχουν θέση στο κόμμα. Ότι δηλαδή θα διαγραφούν. Δεύτερον,
προβλέπεται με βάση τον κανονισμό περιφερειακής οργάνωσης, τον οποίο ανέλησε ο κ. Μημαράκης, η αυτονόμηση κατά κάποιο τρόπο της ΔΑΚΕ, ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα του παρελθόντος, ενώ τρίτον απίφθινε και συστάσεις στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για το πώς πρέπει να τοποθετούνται και στις τηλεοπτικές συζητήσεις, αλλά και το πώς πρέπει να κάνουν δηλώσεις μπροστά στις κάμερες για το τι πρέπει να γνωρίζουν και τι πρέπει να αποφεύγουν. Ωστόσο, στο περιθώριο της συνεδρίασης, σήμερα είχαμε και ευχές από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής σε κάποιους από τους εορτάζοντες. Είναι γιορτή του Αγίου Θεοδόρων σήμερα.